Το σημερινό παιχνιδάκι μας θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, διότι είναι και αρκετά μεγάλο project, οπότε θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά για να το φτιάξουμε και θα προσφέρει και ένα μεγάλο πλαίσιο διαφοροποιήσεων και επεκτάσεων τις οποίες μπορείς να κάνεις, εντάξει. Νομίζω πάντως ότι τα βασικά πράγματα τα έχεις δει πως φτιάχνουμε ένα παιχνίδι, το οποίο το αντιγράφουμε δηλαδή από κάπου στην ουσία, ένα έτοιμο παιχνίδι, όχι κάποια δική μας δημιουργία ακόμα. Ότι δηλαδή μας ενδιαφέρουν 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο είναι να το καταλάβουμε πολύ καλά το παιχνίδι. Το δεύτερο πράγμα αμέσως μετά είναι να αποφασίσουμε πώς θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα που χρειάζεται. Και το τρίτο κομματάκι είναι να πάμε να το σπάσουμε σε συναρτήσεις. Να φτιάξουμε δηλαδή μικρά κομματάκια, να σπάσουμε δηλαδή το κυρίως πρόβλημα σε υποπροβλήματα όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε για ακόμα μια φορά. Αυτή τη φορά με το παιχνίδι το Γιαχτζή, αν το λέω σωστά. Και να δούμε καταρχάς πώς παίζεται το παιχνίδι. Είναι ένα επιτραπέζιο βασικά και αυτό που λες, το οποίο έχει αρκετή πλάκα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν καταρχάς πώς παίζεται. Είναι ένα παιχνίδι με ζάρια καταρχάς, εντάξει. Οπότε παίζω εγώ εναντίον του υπολογιστή. Όπως βλέπεις ρίχνω τα ζάρια και βγαίνουν εδώ πέρα κάποια αποτελέσματα, εντάξει. Τώρα, το θέμα είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά θα τα αποθηκεύσω μέσα σε μια κάρτα την οποία έχω προσωπική μου. Και αναλόγως με την υποκατηγορία της κάρτας, όπως βλέπεις εδώ, 1, 2, 3 κτλ, μπορώ να επιτύχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερα αθροίσματα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπω ότι μου έχουν έρθει 2 διάρκεια και 2 τεσσάρια, οπότε λοιπόν θα κρατήσω τα τεσσάρια, θα κάνω δηλαδή κλικ πάνω σε αυτά και αμέσως μετά θα ξαναρίξω τα υπόλοιπα 3 ζάρια. Τώρα εγώ θα ήθελα να μου βγουν πάλι 2 τεσσάρια, ξέρεις, για να μαζέψω όσο το δυνατόν περισσότερα ίδια τεσσάρια. Δεν μου ήρθε κανένα αυτή τη στιγμή. Τα ξαναρίχνω και τώρα αναγκαστικά η ζαριά μου είναι 2 τεσσάρια, 1 διάρια, 1 τριάρια και 1 πεντάρια. Άρα τα ζάρια τα ρίχνω 3 φορές συνολικά. Κατά τη διάρκεια των γύρων μπορώ να κρατάω κάποια ζάρια. Ο στόχος του να κρατάω κάποια ζάρια είναι να αντιστοιχούν σε μία από όλες αυτές τις κατηγορίες. Τώρα, εμείς θα ρίξουμε το βάρος μας μόνο στις 6 πρώτες κατηγορίες, εντάξει, τα υπόλοιπα μπορείς να τα κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, θα είναι μια επέκταση δηλαδή του προγράμματος. Και τώρα η ζαριά που έχω φέρει 2 τεσσάρια, 1 διάρια, 1 τριάρια και 1 πεντάρι, μπορώ να αποθηκεύσω είτε τα τεσσάρια, οπότε θα έχω ένα άθροισμα 8, είτε το 1 διάρκεια θα έχω άθροισμα 2, ή 1 τριάρκεια θα έχω άθροισμα 3, ή 1 πεντάρκεια θα έχω άθροισμα 5. Επιλέγω τα τεσσάρια και τώρα αυτή η θέση σαν να λέμε ότι κλειδώνει. Παίζει ο αντίπαλος τώρα, φτιάχνει ένα δικό του συνδυασμό από αυτά από τα ζάρια που ρίχνει, θα ρίξει και αυτός 3 φορές τα ζάρια και αμέσως μετά το αποθηκεύει εδώ πέρα στο Small Street, αλλά αυτό είπαμε ότι είναι εκτός του πλαισίου μας, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Ξαναρίχνω λίγο τα ζάρια τώρα που λες και τώρα ξέρω εγώ αποφασίζω να πάω για διάρκεια, γιατί μου ήρθαν 2 διάρκεια στην αρχή. Τα ξαναρίχνω τα ζάρια, μου έρχεται άλλο διάρκεια, το κρατάω, ξαναρίχνω τα ζάρια, τώρα αναγκαστικά η ζάρια είναι αυτή και το αποθηκεύω στα διάρκεια. Και συνεχίζεται το παιχνίδι με τον τρόπο αυτό, εντάξει. Σε κάθε ένα γύρο δηλαδή θα αποθηκεύσω και σε ένα κελί από όλα αυτά την επιλογή μου και στο τέλος όλα αυτά θα αθροιστούν, θα βγει ένα συνολικό σκορ και θα νικήσει αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο σκορ, εντάξει. Αυτό είναι το παιχνίδι, παίξε το παιχνίδι τώρα λίγο για να το καταλάβεις πώς παίζεται. Αλλά ρίξε το βάρος, σε παρακαλώ, σε αυτές τις 6 κατηγορίες. Και μην κάτσεις να το μάθεις το παιχνίδι τώρα απ' έξω. Μην κάνεις αυτό που έχει κάνει ο δασκαλός σου. Μια φορά έβλεπα πώς να φτιάξω ένα παιχνίδι, το οποίο δεν το ήξερα κιόλας και ήταν τόσο διαβολεμένο εθιστικό, που μετά καθόμουν και το έπαιζα μία μέρα. Καταλαβες. Οπότε εσύ να μην το κάνεις, γιατί εσύ έχεις μια στοχοπροσήλωση, όχι σαν και εμένα. Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Τώρα, από αυτά που έχω καταλάβει μέχρι στιγμής είναι ότι σίγουρα θα χρειαστώ μια κάρτα του σκορ και μετά θα παίζω με τις ζαριές. Δηλαδή η κάρτα του σκορ είναι τα ουσιαστικά δεδομένα μου. Και αμέσως μετά πηγαίνω και παίζω με τις ζαριές. Ωραία. Λοιπόν, μας λέει τώρα, εδώ τώρα τι έχω κάνει. Έχω κάτι και έχω σκεφτεί και έχω σπάσει το πρόβλημα σε υποπροβλήματα, σε μικρότερα κομματάκια. Κατάλαβες, για να σε βάλω να το κάνεις μετά στη συνέχεια. Ωραία. Αυτή θα ήταν λοιπόν μια δουλειά, την οποία πλέον που έχουμε φτιάξει 5-6 παιχνιδάκια, πρέπει να σκέφτεσαι ότι πρέπει να την κάνεις εσύ. Δηλαδή να παίρνεις το πρόβλημα και να προσπαθείς να το σπάσει σε μικρά κομματάκια τα οποία μπορείς να τα υλοποιήσεις και όλα αυτά μετά στο τέλος να συνθέτουν το συνολικό πρόγραμμα. Λέει λοιπόν εδώ ο ποιητής να ξεκινήσουμε την κατασκευή ορίζοντας μια συνάρτηση με όνομα Roll Dice, η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα ακέραιο από το 1 στο 5 και θα επιστρέφει αποτελέσματα ίσου πλήθους στοιχείων ρήψεων ζαριών οργανωμένων σε μια ταξινομημένη λίστα. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μια συναρτησούλα η οποία θα ρίχνει ένα πλήθος από ζάρια, γιατί όπως είδες στο παιχνίδι, τη μία ρίχναμε 5 ζάρια, την άλλη ρίχναμε 2 ζάρια, την άλλη ρίχναμε 1 ζάρι, κατάλαβες. Άρα λοιπόν θέλουμε μια πολυλειτουργική συνάρτηση η οποία να κάνει αυτή τη δουλειά. Συνεπώς να φτιάξουμε καταρχάς το αρχιάκι μας, αυτή είναι η άσκηση 7. Εντάξει.
Και αμέσως μετά πάμε κατευθείαν να πάμε να φτιάξουμε τη συνάρτησούλα μας. Η συνάρτηση θα λέγεται Roll Dice. Και αυτό το οποίο θα παίρνει είναι ένα νι, όπου το νι τι θα συμβολίζει, θα συμβολίζει το πλήθος των ζαριών τα οποία ρίχνουμε. Συνεπώς, πάω κατευθείαν για την κατασκευή μου και αυτό το οποίο θα κάνω είναι το εξής. Θα ξεκινήσουμε μία κενή λίστα και στη συνέχεια θα χρειαστώ βέβαια τυχαιότητα, οπότε να πάμε να τσιμπήσουμε κατά τα γνωστά τις βιβλιοθήκες οι οποίες είναι απαραίτητες για τους τυχαίους αριθμούς, οπότε έχουμε τη random, από την οποία θα πάμε να κάνουμε import to seed, εντάξει. Σιγά σιγά το έχουμε γράψει αυτό αρκετές φορές, οπότε νομίζω ότι το μαθαίνουμε σιγά σιγά απ' έξω. Από εδώ χρειαζόμαστε επίσης το run range, ή επίσης το έχουμε και βέβαια πλέον στην εργαλειοθήκη μας, δηλαδή θυμόμαστε που το έχουμε βάλει και μπορούμε να το τσιμπάμε κάθε φορά για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ωραία, οπότε έκανα τα βασικά imports τα οποία χρειάζονται και στη συνέχεια τώρα πάμε εδώ πέρα πάλι στη ζαριά. Και αυτό το οποίο θα κάνω θα είναι το εξής απλό, θα πάω και θα ρίξω το ζάρι τρεις φορές, νι φορές. Συνεπώς πηγαίνω και του βάζω ότι για το I να είναι στο range του νι, άρα να το κάνει συνολικά ακριβώς νι φορές. Πήγαινε με και κάνε ένα append ας πούμε, θα το γράψω τώρα και με αυτόν τον τρόπο ο οποίος είναι πολύ κομψός και μου αρέσει εμένα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με, με περιγραφική λίστα. Πολλοί τρόποι υπάρχουν, απλώς θα γράψω λίγο και αυτόν τον τρόπο που δεν τον έχουμε κάνει ποτέ και είναι πολύ κομψός. Dice Nation και πηγαίνω και προσθέτω το run range, όπου το run range θα είναι μια ζαριά, άρα θέλουμε να είναι από το 1 έως και το 6 συν 1. Τώρα, έλεγε στην εκφώνηση επίσης να επιστρέφει ταξινομημένη τη λίστα αυτή. Σου θυμίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι που κάνουν ταξινόμηση, το short. Παίρνει μία και την ταξινομία, αλλά δεν επιστρέφει κάτι, ενώ η sorted, η συνάρτηση, αυτό το οποίο κάνει είναι ότι παίρνει ένα πράγμα το οποίο είναι iterable και αμέσως μετά μας επιστρέφει την ταξινομημένη ακολουθία. Οπότε θα επιστρέψω το sorted του dice και έτσι λοιπόν θα είμαστε καλά. Τώρα, πάμε και στο τέρμα πατησίων να κοπανίσουμε μία main, γιατί θα τη χρειαστούμε ούτως ή άλλως, όπως καταλαβαίνεις. Κοπανάω μία main και στη συνέχεια θα πάω και θα καλέσω λίγο την Dice μερικές φορές για να κάνουμε στην ουσία και ένα μικρό debugging σε αυτή τη συναρτησούλα την οποία φτιάξαμε. Βάζουμε το seed των τυχαίων αριθμών για να είμαστε κομπλέ και στη συνέχεια πηγαίνω και καλώ, όπως καταλαβαίνεις, τη Roll Dice μερικές φορές για να δω ότι πράγματι όλα πηγαίνουν καλά. Να βάλω να ρίξει 5 ζάρια και θα το τρέξω τώρα το πόνιμά μου όπως αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει. Το τρέχω και βέβαια δεν έχω καλέσει τη main, οπότε καλούμε και τη main στο τέλος του προγράμματος. Το τρέχω που λέει στο πόνιμά μου και όπως βλέπεις μου βγάζει ωραίες ζαριές 1-1-5-5-6, 1-4-5-5-6, 3-3-3 κτλ. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το γύρο του παίκτη. Λέει θα κατασκευάσουμε μια συνάρτηση player turn η οποία θα προσομοιώνει ένα γύρο του παίκτη όπως το είδαμε πριν. Έτσι, ο παίκτης παίζει τρεις φορές, δηλαδή τρεις φορές θα ρίξει τα ζάρια, το πολύ μάλιστα τρεις φορές. Και την πρώτη φορά θα ρίξει 5 ζάρια. Η ζαριά θα εκτυπώνεται στον παίκτη και αυτός θα επιλέγει ποια ζάρια θέλει να κρατήσει. Από κανένα έως όλα. Και τις επόμενες φορές, αν ο παίκτης δεν έχει κρατήσει όλα τα ζάρια, τότε θα ρίχνει τα υπόλοιπα ζάρια και θα επιλέγει πάλι ποια θέλει να κρατήσει. Και θα επιστρέφεται μία λίστα με τα αποτελέσματα των ζαριών. Άρα λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα της συνάρτησης θέλουμε να είναι αυτά τα 5 ζάρια τα οποία έχει κρατήσει ο παίκτης και θα τα έχει ρίξει το πολύ 5 φορές. Θέλει αρκετή σκέψη, δεν είναι ιδιαίτερα απλή η συνάρτηση αυτή. Πάμε να την ορίσουμε και να τη σκεφτούμε. Δεν παίρνει ορίσματα λοιπόν. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αυτό θα το κάνουμε συνολικά τρεις φορές. Εντάξει. Θα πω δηλαδή ότι θα ρίξει τα ζάρια τρεις φορές. Φτιάχνω ένα λουπάκι το οποίο θα τρέξει τρεις φορές συνολικά. Και στη συνέχεια τώρα, αυτό που θέλουμε να γίνεται επί της ουσίας σε κάθε γύρο είναι να ρίχνουμε τα ζάρια. Έτσι. Άρα λοιπόν ρίχνω τα ζάρια. Καλό τη συνάρτηση την οποία έχω φτιάξει. Και τώρα πόσα ζάρια θα βάλω, πρέπει να το σκεφτούμε πάλι αυτό, γιατί τον πρώτο γύρο θα είναι όντως 5 τα ζάρια, έτσι δεν είναι. Το δεύτερο γύρο όμως μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι και κανένα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάποια μεταβλητή, η οποία μεταβλητή να συμβολίζει στην ουσία πόσα ζάρια έχουμε να ρίξουμε σε αυτό το γύρο. Και να ξεκινήσουμε από το 5, εντάξει, γιατί στην αρχή ρίχνει 5 ζάρια. Οπότε το ξεκινάμε από το 5 και αμέσως μετά θα δούμε τις μειώσεις που πρέπει να γίνει σε αυτήν εδώ τη μεταβλητή. Έχουμε τώρα τη ζαριά στα χέρια μας και τώρα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να αλληλεπιδράσουμε με το χρήστη έτσι ώστε ο χρήστης να κρατάει κάποια ζάρια. Άρα λοιπόν θα χρειαστώ σίγουρα κάποια μεταβλητή ακόμα. Θα χώσω μια λίστα η οποία θα είναι κενή στην αρχή
Και εδώ θα είναι τα ζάρια που έχει κρατήσει σε κάθε βήμα, εντάξει. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να του βγάλουμε την εκτύπωση της ζαριάς καταρχάς, έτσι, δηλαδή εδώ πέρα που έχει ρίξει τα ζάρια, να του πούμε ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η ζαριά είναι η τάδε, και στη συνέχεια να κάνω μια ξερή εκτύπωση της λίστας, έτσι. Δεν θα την επιμεληθώ πολύ την εκτύπωση, την αφήνω στη διακριτική σου ευχέρεια, άμα γουστάρεις να την κάνεις καλύτερη. Και στη συνέχεια θα του πούμε του χρήστη να πάει και να διαλέξει αν θέλει να κρατήσει ένα ζάρι. Τώρα και εδώ θέλει λίγο σκέψη, γιατί μπορεί να κρατήσει κανένα ζάρι, αλλά μπορεί να κρατήσει και όλα τα ζάρια. Άρα θα χρειαστούν μια επανάληψη, σκέφτομαι, προκειμένου να έχω έναν εύκολο τρόπο να κάνει ο χρήστης την εισαγωγή του ποια ζάρια θέλει να κρατήσει. Και αυτό βέβαια μπορείς να το διαφοροποιήσεις με διάφορους τρόπους. Εγώ σκέφτηκα να το κάνω επαναληπτικά δηλαδή. Δηλαδή να του βγάλω ένα μηνυματάκι το οποίο να του λέει αν θέλει να κρατήσει ένα ζάρι ή όχι. Και να του δώσω δύο επιλογές στην ουσία. Μία επιλογή να είναι να πληκτρολογήσει τη ζαριά την οποία έχει φέρει. Εντάξει. Και η άλλη επιλογή θα είναι να πάμε και να μας πληκτρολογήσει, ξέρω εγώ, τον νο. Όπου το νο θα συμβολίζει ότι δεν θέλει να κρατήσει κανένα ζάρι. Εντάξει. Αυτά. Τώρα, από αυτή την κατασκευή που έχω κάνει, είναι εμφανές ότι θα χρειαστώ κάποια επανάληψη. Έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό να το κάνω επαναληπτικά πολλές φορές, προκειμένου να κρατήσει όσα ζάρια θέλει. Άρα θα τα πάρω λίγο αυτά εδώ και θα τα κοπανίσω μέσα σε μία επανάληψη, δηλαδή όχι τη ζαριά, αλλά αφού έχει ρίξει τη ζαριά, να βγαίνει η εκτύπωση και να του λέει αν θέλεις να κρατήσεις ένα ζάρι. Συνεπώς θα βάλω μία τέρμονα επανάληψη καταρχάς και θα το σκεφτώ αμέσως μετά, θα κοπανώ αυτά λίγο πιο μέσα. Και τώρα, αναλόγως με τις επιλογές του χρήστη, θα έχουμε και τα αποτελέσματά μας. Δηλαδή, αν το choice είναι ίσο με το no, δηλαδή ότι δεν θέλει να κρατήσει καμία ζαριά, τότε αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα κάνω break από αυτόν τον εσωτερικό βρόχο, ο οποίος συμβολίζει ότι ο παίκτης αυτή τη στιγμή κρατάει ζαριές. Κατάλαβες. Αλλιώς, πάμε σε δεύτερη περίπτωση. Αν η επιλογή την οποία θα κάνει ο χρήστης, μόνο που η επιλογή είναι string, έτσι, δηλαδή θα μου έχει πληκτρολογήσει από το 1 έως το 6, άρα θα το μετατρέψω αυτό το string πρώτα σε ακέραιο. Αν η επιλογή λοιπόν που έχει κάνει ο χρήστης είναι, να κάνουμε και ένα τυπικό έλεγχο, νομίζω το έλεγα κιόλας, έτσι, αν δεν είναι μέσα στη ζαριά, φαντάσου ότι σου βάλει δηλαδή τον αριθμό 7 για παράδειγμα, τότε να του βγάλουμε ένα μήνυμα λάθους και να του πούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η επιλογή την οποία έβαλες, εντάξει, αυτό είναι string ήδη, οπότε μπορώ να το κοπανίσω κατευθείαν. Και αμέσως μετά, εντάξει, να συνεχίσει επαναληπτικά, οπότε θα ξαναβγάλει την ίδια ζαριά. Και πάμε και τώρα και στην τελευταία περίπτωση, η οποία έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι έχει κρατήσει ένα συγκεκριμένο ζάρι το οποίο υπάρχει μες στη ζαριά, εντάξει. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, για τον επόμενο γύρο σίγουρα πρέπει να μειώσω τις ζαριές κατά ένα, εντάξει. Επίσης, πρέπει να πάω μέσα στη ζαριά, γιατί θα την ξανατυπώσω στον επόμενο γύρο για να διαλέξει κι άλλο να αφαιρέσει άμα γουστάρει, και θα κάνω remove τη μία εμφάνιση αυτής της ζαριάς. Πάλι λίγο προσοχή θέλει εδώ, γιατί αυτό είναι ακέραια μεταβλητή. Και στη συνέχεια να βάλω στη DiceCapt αυτή τη μεταβλητή που έχω φτιάξει για να αποθηκεύω τις ζαριές που έχει κρατήσει, να την επαυξήσω και αυτή με την επιλογή την οποία έχει κάνει ο χρήστης, εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το βασικό επαναληπτικό βρόγχο τον οποίο έχω βάλει να κάνει. Τώρα, εδώ θέλει ακόμα λίγο σκέψη. Σου ξαναλέω, δεν είναι πολύ εύκολη αυτή η άσκηση. Δηλαδή, απαιτείται να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο από τη σκέψη μας. Εντάξει, απαιτείται να σκεφτούμε τώρα το εξής. Ότι όταν θα ρίχνει τις πρώτες δύο ζαριές, αν παρατήρησες από το παιχνίδι, τότε μπορεί και να κρατάει ζαριές. Αλλά αν ωστόσο είναι στην τρίτη ζαριά, τότε δεν έχει νόημα να κρατάει, γιατί ό,τι φέρνουν στην τελευταία ζαριά θα τα κρατήσει ούτως ή άλλως, θέλει δεν θέλει. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να πάρω δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, μια περίπτωση είναι ναι, έριξε τη ζαριά, αν είναι οι δύο πρώτες, να τον βάλουμε να κρατάει ζαριές. Αν όμως είναι στην τελευταία ζαριά, τότε δεν έχει νόημα να τον βάλουμε να κρατάει ζαριές. Θα τις κρατήσουμε ό,τι φέρει η τελευταία ζαριά και θα συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, πηγαίνω εδώ και βάζω πρακτικά δύο περιπτώσεις. Ότι αν η ζαριά, η τρέχουσα που έχουμε είναι ή η πρώτη ή η δεύτερη, άρα έτσι όπως το έχουμε δουλέψει είναι ίσο με το 0 ή με το 1, τότε θα πάμε και θα τον βάλουμε να κάνει κανονικά την επιλογή του, έτσι. Αντίθετα, αν δηλαδή η ζαριά είναι ίση με το 3,
με το 2 μάλλον, δηλαδή είναι η τελευταία ζαριά, τότε θα πάω και θα προσθέσω στα ζάρια τα οποία έχει κρατήσει, θέλει δεν θέλει, ό,τι έφεραν τα ζάρια. Εντάξει. Τώρα λοιπόν έχει μια κομψότητα παραπάνω το τελικό μου να κάνω μερικές εκτυπώσεις μόνο πρέπει. Στο τέλος καταρχάς της συνάρτησης να πάμε και να του πούμε να τυπώσει λίγο τη ζαριά για να την παρατηρήσουμε και λιγάκι. Και θα πάω και θα κάνω πάλι την μετατροπή αυτής της λίστας σε string προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα μπροστά μας, εντάξει. Και στη συνέχεια τελικά θα πρέπει να επιστρέφεται αυτή η ζαριά και νομίζω ότι τώρα είναι σχετικά κομπλέ, εντάξει. Καμιά εκτυπωσούλα θα τη χρειαστεί ακόμα φαντάζομαι, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να πάμε και να την καλέσουμε τη συναρτησούλα μας και να δούμε τι ακριβώς έχουμε καταφέρει και έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Ναι, για την ώρα μέχρι στιγμής έχω κάνει λάθος, έτσι, όπως είναι και λογικό. Οπότε πάμε πάλι και μου λέει θέλεις να κρατήσεις ένα ζάρι από αυτά και να του πω εγώ ότι θέλω να κρατήσω για παράδειγμα το 3. Ωραία, και μου λέει θες να κρατήσεις ένα ζάρι από αυτά και ας πούμε ότι διαλέγω πάλι το 3. Ωραία, και μετά από εδώ θέλεις να κρατήσεις ζάρι και του λέω εγώ όχι και μου βγάλει άλλη ζάρια. Θες να κρατήσεις από εδώ ζάρι, όχι, εντάξει. Και τώρα το τελικό μου αποτέλεσμα είναι 3-3-3-3-4-6, το οποίο σημαίνει είχα κρατήσει εγώ 2-3 άρια, άρα η τελευταία ζαριά ήταν 3-4-6. Μου φαίνεται ικανοποιητικό. Το μόνο το οποίο θα κάνω είναι θα του βάλω κάποιες εκτυπώσεις για να φαίνεται λίγο ότι κάνει πολλαπλά στριψίματα των ζαριών. Δηλαδή εδώ να του βάλουμε καμία διαχωριστική γραμμή. Και επίσης εδώ να του βάλω να μας τυπώσει ότι είμαι σε ένα συγκεκριμένο στρίψιμο των ζαριών, εντάξει. Συνεπώς, και να του βάλουμε και ένα θαυμαστικό εδώ, μάλλον πολύ ενθουσιασμός, να του βάλουμε ένα θαυμαστικό. Ωραία, νομίζω ότι τώρα είναι αρκετά πιο ικανοποιητικό, για να το τρέξω πάλι μία να το δούμε. Η ζαριά που έχει φέρει είναι αυτή, ας πούμε ότι θα παίξει πάνω στα εξάρια, πάει και πληκτρολογεί 6-6. Από τα υπόλοιπα δεν θέλει να κρατήσει κάτι, εδώ είναι τώρα 5-6-6, α, καλά του κάτσε, έτσι, και αμέσως μετά εδώ δεν θέλει να κρατήσει κάτι και η τελευταία ζαριά είναι 3, συνεπώς η τελική ζαριά την οποία έφερε είναι 6-6-6-6 και 3. Οξ από εδώ ο ίδιος δηλαδή. Ωραία, νομίζω είμαστε εντάξει για την ώρα, μπορείς να παίξεις και εσύ λιγάκι με αυτήν την τέτοια, να μορφοποιήσεις και λίγο καλύτερα την εκτύπωση, αλλά η βασική φιλοσοφία τέλος πάντων της συνάρτησης νομίζω την κατάλαβες, ότι θα απαιτήσει και εμφολιαβεσμένους βρόγχους για να κρατάμε τα αποτελέσματα και εν πάση περιπτώσει η μορφή θα είναι περίπου αυτή. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα λοιπόν? Έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε το μηχανισμό, ο οποίος είναι ότι ο παίχτης έχει ρίξει τα ζάρια 3 φορές και έχει κρατήσει μια ζαριά. Άρα τώρα μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το μηχανισμό που ο παίχτης θα λέει ότι αυτή τη ζαριά θέλω να την αποθηκεύσω σαν κάτι στην κάρτα μου, εντάξει. Άρα λοιπόν θα χρειαστώ τώρα δεδομένα, γιατί για την ώρα έχουμε φτιάξει μόνο μηχανισμό και τα δεδομένα είναι αυτή η προσομοίωση της κάρτας την οποία είδαμε προηγουμένως στο GHG, εντάξει. Δηλαδή θα πάμε και θα φτιάξουμε αυτόν τον τρόπο σκέφτηκα εγώ, προκειμένου να αποθηκεύσω τα δεδομένα που χρειάζομαι. Λέω ότι χρειάζομαι το σκορ των δύο παικτών, το σκορ του παίκτη 1 και το σκορ του παίκτη 2 και θα πάω να φτιάξουμε την καρτούλα του. Ωραία, και είπα να πάω να φτιάξω ένα λεξικό που λες. Όπως το λεξικό, όπως ήταν προηγουμένως και στο γιαχτζί δηλαδή, παρατήρησε το λεξικό, έτσι έχει once και αμέσως μετά έχει την τιμή τους και έχει μετά την τιμή 3 και έχει μετά την τιμή, εντάξει. Τώρα, επειδή αν έπαιξε το παιχνίδι αρκετά, ελπίζω όχι πολύ αρκετά, αλλά ότι αν το έπαιξε το παιχνίδι, υπάρχει περίπτωση προς το τέλος του παιχνιδιού να ψάχνεις για εξάρια, ας πούμε, και να μην σου έρθει κανένα εξάρια, άρα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και 0. Γι' αυτό το λόγο βάζω την κωδικοποίηση -1 να είναι αρχικά, εντάξει, προκειμένου να ξέρω ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι να έχει μία τιμή, η οποία τιμή θα είναι από το 0 και πάνω, και ο δεύτερος συμβολισμός να συμβολίζει ότι το συγκεκριμένο κελί δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί. Οπότε πηγαίνω και επιλέγω αυτή την τιμή -1, η οποία να συμβολίζει ότι το συγκεκριμένο κελί δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί. Αυτά όσον αφορά το σκορ, αυτό το συμβολισμό επέλεξα εγώ, αλλά και εσύ μπορείς να έχεις επιλέξει όποιον γουστάρεις. Κατάλαβες, αρκεί να αποθηκεύεις σωστά την πληροφορία σου. Αυτό είναι το οποίο
είναι σημαντικό. Συνεπώς, πηγαίνουμε να φτιάξουμε αυτό το sections με τις globals τις οποίες θα χρειαστούμε και αμέσως μετά εδώ έχουμε το section με τα functions όπως έχουμε μάθει να χωρίζουμε το προγραμματάκι μας. Συνεπώς, θα φτιάξω ένα score το οποίο θα είναι μία λίστα η οποία θα αποτελείται από δύο στοιχεία. Συνεπώς, πηγαίνω και λέω ότι το score είναι μία λίστα και αμέσως μετά θα πάω να ορίσω εδώ ένα λεξικό και στη συνέχεια θα πάω να ορίσω ακριβώς με ίδιο τρόπο ένα δεύτερο λεξικό. Και ξεκινάω το θεάρεστο έργο μου, δηλαδή λέω ότι τα once έχουν τιμή 1 και αμέσως μετά θα κάνουμε ακριβώς τα ίδια και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα έχουμε τα tools, τα οποία θα έχουν την τιμή μείον 1, λέμε έτσι, όχι 1. Μετά θα έχουμε τα threes, τα οποία και αυτά θα έχουν την τιμή μείον 1 και ούτω καθεξής. Και με τον τρόπο αυτό έχω αποθηκεύσει όλη την απαραίτητη πληροφορία μου, έτσι. Και παρατήρησε σε παρακαλώ ότι έχω κρατήσει και τα λεκτικά στην ουσία, τα οποία θέλουν να εμφανίζονται, δηλαδή όπως το έλεγε προηγουμένως στο YAG, δηλαδή 4, 5, 6 κτλ. Ωραία, άρα η αρχικοποίησή μου είναι πλέον έτοιμη, ασυναφορικά με το score του 0, το οποίο θα είναι το score του πρώτου παίκτη, και η αρχικοποίησή μου για το score του 1, που θα είναι η αρχικοποίηση για το score του δεύτερου παίκτη. Πάμε πάλι πίσω, μας λέει να κατασκευάσουμε τώρα την επιλογή του παίκτη ως προς τη ζαριά που έχει φέρει, player picks, μια συνάρτηση, με ορίσματα του παίκτη ο οποίος θα είναι 0 ή 1 και τη ζαριά. Ωραία, άρα θέλουμε μια συναρτησούλα να φτιάξουμε ακόμα, πάμε εδώ. Και ορίζω τη συνάρτηση αυτή εδώ, η οποία θα λέγεται player picks και θα παίρνει σαν όρισμα τον player που θα είναι 0 ή 1 και βεβαίως και τη ζαριά, μάλιστα. Και θέλουμε να τυπώνονται οι διαθέσιμες επιλογές για να κρατήσει τη ζαριά του, παραδείγματος χάρη ο 1-3-5, τις διαθέσιμες επιλογές όμως, εντάξει. Δηλαδή αν έχει επιλέξει σε κάποιο προηγούμενο γύρο, ας πούμε, τα διάρκεια, να μην το εμφανίζεται πάλι σαν διαθέσιμη επιλογή, και ο παίκτης να επιλέγει σε ποιο κλειδί θέλει να αποθηκεύσει τη ζαριά του και να γίνεται έλεγχος ότι έχει κάνει την σωστή επιλογή. Ωραία, το κατάλαβες το νόημα, έτσι. Δηλαδή θα πηγαίνει και θα του λέει μπορείς να το αποθηκεύσεις εδώ, εδώ ή εδώ, και αμέσως μετά, αν αυτός βάλει κοτσάνες, θα του λέει για βάλε τα σωστά, και στο τέλος θα πηγαίνει και θα αποθηκεύει τον υπολογισμό του σκορ τον οποίο έχει κάνει με βάση τη ζαριά την οποία έχει επιλέξει. Ωραία. Συνεπώς, να ξεκινήσουμε και να βγάζοντάς του μια απλή εκτύπωση δηλαδή και να του πούμε ότι μπορείς να αποθηκεύσεις την ζαριά σου τέλος πάντων με τους εξής τρόπους. Ωραία, τώρα για να το σκεφτούμε θα κάνω μια διαπέραση του λεξικού και θα δω ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες. Συνεννοηθήκαμε, θα φτιάξω μια μικρή λιστούλα προσωρινή με τις διαθέσιμες επιλογές που πράγματι έχει ο παίκτης. Άρα πηγαίνω και βάζω μια κενή λίστα και αμέσως μετά θα κάνω ένα λουπάκι το οποίο θα λουπάρει πάνω στο λεξικό. Δηλαδή θα έχω το key και το value. Θυμάσαι ότι είχαμε κάποιους τρόπους για να διαπεράσουμε τα στοιχεία ενός λεξικού. Συνεπώς βάζω for key value να είναι στο score του player για να πάρω το σωστό λεξικό ανάλογα με το όρισμα του παίκτη που έχω πάρει. Και μετά με τη μέθοδο items στην ουσία αρχικοποιείται και το key και το value. Τώρα, εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι αν το value είναι ίσο με το μείον 1, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτό το κελί είναι διαθέσιμο για να το αποθηκεύσει ο παίκτης. Άρα θα το τυπώσω καταρχάς, έτσι, δηλαδή θα πάω να τυπώσω αυτό το κλειδί, το 1, 2, 3, όποιο είναι. Τώρα να το κάνω λίγο όμορφη την εκτύπωση εδώ, παρόλο που σου είπα ότι δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με την εκτύπωση. Στο αφήνω στη δική σου διακριτική ευχαίρεια να το κάνεις πολύ πιο όμορφο από το δικό μου. Εντάξει. Και οπότε λοιπόν τυπώνω το κλειδί που λες και βάζω και ένα ακόμα για να τυπωθεί το επόμενο κλειδί κτλ. Και αμέσως μετά θα πάω και θα αποθηκεύσω επίσης αυτήν τη λίστα αυτό το κλειδί. Θα αποθηκεύσω αυτό το κλειδί προκειμένου να κάνω ένα έλεγχο με την είσοδο του χρήστη αμέσως μετά. Ωραία, σταματάμε λίγο εδώ και πάμε τώρα. Κατάλαβα ότι έχω φτιάξει εδώ τη λίστα μου, είμαι εντάξει. Συνεπώς τώρα συνεχίζουμε να δώσουμε το χρήστη την ευκαιρία να πληκτρολογήσει την είσοδο του. Οπότε πηγαίνω κανονικά, κάνω ένα input και αυτό το οποίο θα του πω θα είναι να πληκτρολογήσει τέλος πάντων την επιλογή του, έτσι. Και στη συνέχεια τώρα θα πάρω δύο περιπτώσεις. Αν το choice δεν είναι στην επιλογή, τότε θα τον βάλω να ξανακάνει τα ίδια. Άρα, καταλαβαίνω τώρα ότι αυτό πρέπει να το βάλω μέσα σε ένα βρόγχο. Θα κοπανίσω ένα ατέρμονα βρόγχο κατά τα γνωστά, έτσι, το οποίο βολεύει ιδιαίτερα
όταν κάνουμε την επιλογή. Α, ναι, τώρα βέβαια γιατί θα μου πεις να κάνουμε αυτήν την εκτύπωση πολλές φορές, καλύτερα και τον υπολογισμό πολλές φορές, καλύτερα να το κοπανίσουμε από κάτω, μία φορά να το κάνουμε τον υπολογισμό και στη συνέχεια να πάμε εδώ και να του βγάλουμε τώρα να βάλει την επιλογή του. Αν λοιπόν το choice δεν είναι μέσα στα picks αυτά τα συγκεκριμένα, να του πούμε wrong choice και αμέσως μετά να τον βάλουμε να κάνει continue, οπότε να ξαναπληκτρολογήσει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει. Αλλιώς, εφόσον έχει πληκτρολογήσει δηλαδή κάτι το οποίο είναι μέσα στις σωστές επιλογές, εδώ τώρα πάλι έχουμε ένα θεματάκι, πρέπει να το σκεφτούμε. Δηλαδή, για να σκεφτούμε, έχουμε στα χέρια μας τη ζαριά, φαντάζομαι ότι έχει για παράδειγμα 3 εξάρια και πληκτρολογεί τώρα ο χρήστης στο 6's. Εμείς για να αποθηκεύσουμε σωστό κολοκύθι μέσα στο κελί, πρέπει να κάνουμε και έναν υπολογισμό. Ας πούμε έχει 3 εξάρια, άρα πρέπει να αποθηκεύσουμε το 18, 3-6-18. Εντάξει, δηλαδή να βγάλουμε ένα σκορ. Άρα λοιπόν, ο υπολογισμός τον οποίο θα κάνουμε στην ουσία είναι ένα γινόμενο. Ένα γινόμενο το οποίο αποτελείται από δύο πράγματα. Πρώτον, πες ότι έχει βάλει όντως αυτό στο 6, έτσι. Θα πάμε στη ζαριά τη συγκεκριμένη, θα μετρήσουμε πόσες φορές υπάρχει το 6 μες στη ζαριά. Έχουμε και μία μέθοδο βέβαια εδώ πέρα, η οποία είναι πολύ βοηθητική, είναι η count, η οποία κάνει ακριβώς αυτό, μετράει πόσες φορές υπάρχει κάτι μέσα σε μία λίστα. Άρα λοιπόν πηγαίνω και του λέω dice.account, αμέσως μετά όμως αυτό, δεν μπορώ να του βάλω το 6's, πρέπει να βάλω το 6, τον αριθμό 6. Άρα λοιπόν εδώ έχω μία δουλειά. Να πω εν πάση περιπτώσει ότι θα κάνουμε κάποια μετατροπή προφανώς, ότι αυτό θα είναι το key value, δηλαδή ο αριθμός 6 που αντιστοιχεί στο 6's, και στη συνέχεια ξέρω ότι είναι 3 φορές αυτό και θα το πολλαπλασιάσουμε αυτό το key value όντως. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι αυτό το 3-6-18 που λέγαμε και έτσι γίνεται σωστά ο υπολογισμός. Εντάξει. Αυτό τώρα θα είναι το score. Άρα αυτό θα το αποθηκεύσω μέσα στο σωστό σημείο του score. Δηλαδή θα πάω στο score του player και αμέσως μετά στην επιλογή την οποία έχει πληκτρολογήσει που είναι και σωστή. Στο 6's για παράδειγμα. Εντάξει. Και θα αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια δουλίτσα να κάνουμε, που είναι να μετατρέψουμε το 6's, το 5's και τα λοιπά στον αντίστοιχο αριθμό. Τώρα, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους, νομίζω ότι πολύ κομψό είναι να φτιάξω μια καινούργια συνάρτηση η οποία να κάνει αυτή τη δουλειά και θα την πω αυτή τη συνάρτηση, translate, ναι, τέλος πάντων, λίγο άτυχος αυτό το οποίο είπα, αλλά δεν πειράζει. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε αυτή εδώ τη συνάρτηση, η οποία θα παίρνει σαν όρισμα ένα string το οποίο θα συμβολίζει τον αριθμό, έτσι, και αμέσως μετά θα επιστρέφει πίσω τη σωστή τιμή. Συνεπώς, πηγαίνω και του λέω ότι αν το S είναι once, εντάξει, τότε θέλω να μου επιστρέψει στο 1. Και συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο τώρα. Δηλαδή, αν το S είναι το twos, θα μου επιστρέψει στο 2. Και ούτω καθεξής. Νομίζω το πιάσει το νόημα. Αυτό θα το χρειαστώ λοιπόν 6 φορές. Και απλώς να κάνω αυτή τη μετατροπή του λεκτικού στον αντίστοιχο αριθμό. Θα μπορούσα να το έχω κάνει και με άλλους τρόπους, δηλαδή και τα data θα μπορούσα να έχω πειράξει, θα μου λέγει κάποιος, άμα το σκεφτείς λιγάκι, ούτως ώστε να αποθηκεύεται και αυτή η πληροφορία με κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι χρηστικό, δουλεύει, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Και στη συνέχεια, αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν είναι ότι εδώ αυτό το key value το οποίο το χρειάζομαι θα καλέσω τη συνάρτηση translate name και αμέσως μετά θα τη σκοπανίσω σαν όρισμα αυτό το συγκεκριμένο κλειδί το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης. Δηλαδή θα του βάλω αυτό το choice. Εντάξει. Τώρα, νομίζω ότι αυτό είναι κομπλέ για να το ξαναδούμε. Έχω αποθηκεύω, λέει, τη ζαριά σου σαν, που θες να το αποθηκεύσεις, κάνει αυτές τις επιλογές, το επιλέγει και αμέσως μετά πηγαίνουμε εμείς και το χώνουμε στο κατάλληλο σημείο του score. Εντάξει. Το μόνο θεματάκι είναι ότι αυτό το έχω βάλει σε ένα τέρμο να βρόχω, άρα αυτός ο τέρμος βρόχος πρέπει να σταματήσει. Αλλά επειδή εδώ πρέπει να σταματήσει και η συνάρτηση, μπορώ να βάλω break, μπορώ να βάλω και return κατευθείαν, ένα άδειο return δηλαδή, που ούτως ή άλλως έχει επηρεάσει τα global data και είναι κομπλέ γενικώς. Ωραία, πάμε να το debuggάρουμε λίγο πάλι κατά τα γνωστά, δηλαδή να πάω και να του πω ότι θα το βάλω να κάνει μια ζαριά, εντάξει, δηλαδή να πάρουμε στη main και να του βάλουμε να κάνει μια ζαριά και στη συνέχεια να καλέσουμε αυτή τη συνάρτηση, την player picks μάλλον, και στην player picks να τις βάλουμε σαν όρισμα ότι είναι, ας πούμε, ο παίχτης 0 και τη ζαριά την οποία έχει πληκτρολογήσει πριν, και στο τέλος θα βάλω να
εκτυπωθεί και το σκορ προκειμένου να το δούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά, εντάξει. Συνεπώς το τρέχω λίγο, έβγαλε αυτό, ας πούμε ότι επιλέγουμε τα εξάρια, διαλέγω τρία εξάρια, μετά του κουπανάω ένα νο, στο δεύτερο ρόλο δεν μου αρέσει τίποτα και τελικά έχω τέσσερα εξάρια. Άρα λοιπόν, you can store your dice as και τα λοιπά, μας τα βγάζει όλα, πολύ σωστό. Και αμέσως μετά βάζουμε την επιλογή μας και αν παρατηρήσουμε, είχα τέσσερα εξάρια και το σκόρ των εξαριών είναι 24, άρα λοιπόν όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Στην ουσία ο βασικός μηχανισμός είναι έτοιμος. Το μόνο που μένει είναι να τα βάλουμε τώρα όλα μαζί και να κάνουμε και καμιά εκτύπωση περιοπής για να φαίνεται λίγο ωραίο το προγραμματάκι μας. Οπότε μας λέει να ορίσουμε στη μένει μια επαναληπτική διαδικασία 6 γύρων. Σε κάθε επανάληψη θα παίζουν ο καθένας μία φορά και στο τέλος θα τυπώνεται αναλυτικά η κάρτα κάθε παίκτη, το συνολικό του σκορ και θα αναδεικνύεται ο νικητής μάλιστα. Ωραία. Επί το έργο λοιπόν, πάμε εδώ στη main, αυτά πάνε από εκεί που ήρθανε, το μόνο που θα αφήσω είναι τη φύτρα τυχαίων αριθμών γιατί θα τη χρειαστούμε και στη συνέχεια τώρα θα πάμε και θα φτιάξουμε το μηχανισμό των γύρων, έτσι, δηλαδή να ξεκινήσουμε μια μεταβλητή round πάνω στο loop, στο range, τους γύρους να τους βάλω να είναι από το 1 έως και το 6, εντάξει. Και στη συνέχεια τώρα η ουσία του πράγματος είναι ότι πρέπει να παίζει μία ο ένας, μία ο άλλος. Ωραία. Άρα λοιπόν επειδή τους παίχτες τους έχω βαφτίσει και όλα σε μέσους πλην σαφώς 0 και 1, μπορώ να φτιάξω ένα εσωτερικό loop και να πω ότι το player θα παίξει στο range από το 0 έως και το 2. Έτσι. Δηλαδή θα είναι, πρώτα θα είναι 0 και μετά θα είναι 1. Ωραία, και τι θα γίνονται εδώ πέρα, θα πρέπει να εκτυπώνουμε την κάρτα του παίκτη, άρα θα πρέπει να φτιάξουμε καινούργια συνάρτηση, η οποία να λέγεται εκτύπωσε την κάρτα του παίκτη τάδε, συνεπώς τύπωσε την κάρτα του παίκτη, και αμέσως μετά θα κάνουμε τα εξής, θα πηγαίνουμε και θα τσιμπάμε τη ζαριά, όπως θα την έχει επιλέξει στην ουσία ο παίκτης με αυτή τη συνάρτησούλα που θα έχουμε φτιάξει την player turn, και στη συνέχεια θα πηγαίνει και θα διαλέγει ο παίκτης σε ποιο κελί της κάρτας του θα θέλει να αποθηκεύσει τη συγκεκριμένη ζαριά. Εντάξει. Οπότε έχουμε αρκετή δουλειά στην πραγματικότητα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το print card, το οποίο θα είναι μια συναρτησούλα ακόμα. Και εδώ τώρα βέβαια να το σκεφτούμε λιγάκι, γιατί η print card θα παίρνει σαν όρισμα τον παίκτη, εντάξει. Αλλά στην ουσία είναι μια μορφοποιημένη εκτύπωση του λεξικού. Αυτό το που σκέφτομαι είναι ότι πάνω το λεξικό έχει βασικά δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, μια περίπτωση είναι η τιμή του να είναι μείον ένα, τότε καλό θα είναι να το αφήνουμε κενό αυτό. Εντάξει, δεν με το εμφανίζουμε το ανθρώπινο μείον ένα, γιατί αυτό είναι η εσωτερική κωδικοποίηση δική μας. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να έχει υπολογιστεί μια συγκεκριμένη τιμή, οπότε θα πρέπει να πηγαίνουμε να την τυπώνουμε. Εντάξει. Άρα, πάμε να του κάνουμε μια εκτυπωσούλα της κάρτας του παίκτη, να πούμε ότι είναι ο player τάδε, ας πούμε. Ναι, ποιος player είναι τώρα αυτός, είναι ο player ας πούμε. Συνεπώς βάζω εδώ ένα formatted string το οποίο θα βγάζει player 1 και αμέσως μετά να βγάζει την κάρτα του. Και τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά, εντάξει. Δηλαδή να ξεκινήσω λίγο από το score του player και να πάρω τα ones. Και αν αυτά είναι ίσα με το μείον 1, τότε θα πάω και θα τυπώσω μόνο το one, σαν ο κάτω τελεία, και κενό. Δηλαδή θα τυπώσω στην ουσία κανέναν αριθμό. Αλλιώς, δηλαδή αν έχει ήδη μια τιμή, τότε θα του βγάλω το ones και αμέσως μετά πρέπει να πάω και να του βγάλω και τη συγκεκριμένη τιμή την οποία έχει. Δηλαδή θα πάρω τώρα για να δούμε, θα πάρω... καταρχάς να το βάλω λίγο αυτό εδώ για να το βλέπω. Θα πάρω, λέμε τώρα, από το score του player, τώρα είμαι μέσα στο λεξικό, από το score του player θα πάρω το ones και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, εντάξει, δηλαδή θα είμαστε με αυτή εδώ την κωδικοποίηση, νομίζω είναι μια χαρά. Εντάξει, δηλαδή αυτό εδώ, κάτι μισό λεπτό γιατί αυτά και τα έχω κάνει σε τα μούτρα μου. Ωραία, φύγει και εσύ, ναι, έτσι. Ωραία, τώρα θα κάνω λίγο copy-paste αυτόν τον κώδικα, θα σταματήσω λίγο το βίντεο γιατί δεν έχει ιδιαίτερο νόημα τώρα αυτό, απλά θα αντιγράψω δηλαδή αυτά και για τα twos και για τα threes κτλ. Έτοιμο που λες το η συνάρτησούλα μου, αυτή η συνάρτηση τώρα κάνει μια μορφοποιημένη εκτύπωση, είναι λίγο hard-coded βέβαια, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομματάκι,
αλλά νομίζω ότι είναι επαρκές, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε πάμε τώρα πάλι πίσω εδώ και θα το τρέξω τώρα μία φορά, γιατί πολύ έχω γράψει πράγματα, και να πούμε τώρα, ας πούμε, ότι θέλω να κρατήσω τους άσους, εντάξει. Αμέσως μετά να πατήσω εδώ, δεν μου κάτσε άσος, και τώρα τελικά θα πω ότι θέλω να τα κρατήσω τους άσους. Ωραία. Τώρα παίζει ο άλλος παίχτης, να τον βάλουμε και αυτό να κρατήσει, ξέρω εγώ, κάτι της, τέλος πάντων, και αμέσως μετά να τα αποθηκεύσουμε κάπου στην τύχη. Και τώρα η εκτύπωση του παίχτη κοίτας, του player 0, αυτό να το διορθώσω γιατί δεν μου αρέσει η εκτύπωση αυτή, να μας βγάζει ότι τα ones του είναι του. Δηλαδή προηγουμένως που έπαιξε πράγματι είχε επιλέξει δύο άσους. Να διορθώσω λίγο μόνο αυτό εδώ, να βγάζει player 1 και player 2 αντί για player 0 και player 1, να αποκόψουμε από το χρήστη να βλέπει την κωδικοποίηση και είναι και σίγουρα πιο κομψό έτσι. Και πάμε τώρα να το συμμαζέψουμε λιγάκι. Ωραία, οπότε παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος κτλ. Να του βάλω καμιά εκτυπωσούλα εδώ για να γίνει κατά τη πιο κομψό. Να φαίνεται δηλαδή ότι για παράδειγμα είμαι στο γύρο τάδε. Οπότε του βάζω εδώ να είναι στο γύρο τάδε, ας πούμε. Ναι, και να του βάλω και κάνα θαυμαστικό. Και αμέσως μετά του βάλω καμιά παυλίτσα ακόμα. Ωραία, έτσι θα βγάζει σε κάθε γύρο, ξέρεις, ένα ωραίο header. Και στη συνέχεια όταν παίζει ο κάθε παίκτης, πάλι εδώ να του βγάλουμε κάποια εκτυπωσούλα. Να του λέω δηλαδή ότι τώρα παίζει ο παίκτης τάδε, ας πούμε. Ωραία. Έτσι, και στη συνέχεια καλό θα ήταν εδώ μάλλον να του βγάλω και... ναι, παίζει ο παίχτης αυτό και να του βγάλω ότι είναι ο παίχτης πάλι συν ένα. Τη συμπαθειά σου, αλλά και το πρόγραμμά σου, το πρόγραμμα αυτό δεν είναι και τόσο τετριμένο, έτσι, δηλαδή είναι αρκετά επίπονο, αλλά νομίζω ότι αν το έχεις προχωρήσει και εσύ θα νιώθεις μια μεγάλη ικανοποίηση, εντάξει. Στην ουσία αυτό το πρόγραμμα, έστω και αν το βλέπεις δεν πειράζει, στην ουσία κατακτάς τον προγραμματισμό, ωραία. Δηλαδή τύπωσα την κάρτα, τύπωσα και δύο παυλίτσες, για να το ξανατρέξω τώρα μία, να δω αν είναι πιο κομψό. Εντάξει, έχει γύρω ένα, μετά παίζει ο ένα, οπότε η κάρτα του έχει αυτά τα κολοκύθια και τώρα κάνει το ρολ ένα. Δεν είναι και πολύ κομψό, εντάξει, έχει κάτι παύλες παραπάνω, δεν θα το φτιάξουμε σε αυτό, το αφήνω στη δική σου διακριτική ευχέρεια. Και πάμε παρακάτω τώρα, έτσι, έχει παίξει τώρα ο παίχτης, ωραία, έχει αποθηκευτεί το αποτέλεσμα κανονικά. Στην ουσία το παιχνίδι έχει τελειώσει. Δηλαδή, αυτό άμα το ντεμπουγκάρουμε τώρα μέχρι το τέλος, θα έχουμε και το τελικό μας αποτέλεσμα. Το μόνο που μένει τώρα είναι να κάνουμε τον υπολογισμό. Αυτό που μας ζητάει δηλαδή για το τέλος. Δηλαδή, ας του τραβήξω καμιά αλλαγή γραμμής και τώρα θέλουμε να πάμε και να υπολογίσουμε το σκορ κάθε παίχτη. Ωραία, για να κάνουμε τον υπολογισμό τώρα του σκορ κάθε παίχτη, θα φτιάξω μια συναρτησούλα ξεχωριστή πάλι για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να έχουμε ένα calculate score, ας πούμε, το οποίο θα παίρνει σαν όρισμα τον παίκτη και θα κάνει τώρα τα εξής. Θα ξεκινήσω ότι το score είναι ίσο με το 0 και θα κάνει μια απλή άθρηση. Εντάξει, συνεπώς θα κάνω πάλι ένα loop πάνω στο λεξικό μου, δηλαδή στο score του player αυτή τη φορά. Και αυτό το οποίο θα κάνω, έχω πάλι ένα score, ναι, εδώ τις μεταβλητές μου λίγο θα τις κάνω να μην πω πώς. Οπότε, μπορώ να το κάνω και λίγο πιο απλά, τη συμπάθειά σου, έτσι. Δηλαδή να πάω και να του πω από το score player να πάρεις τα values, γιατί αυτό το κολοκύθι μου επιστρέφει μία λίστα και αυτά όλα να τα αθροίσεις. Η Python έχει αυτές τις μαγείες και σε μία γραμμή μπορεί να γράφουμε έναν ολόκληρο υπολογισμό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζομαι καν μεταβλητή, το μόνο που χρειάζομαι είναι να υπολογίζω αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα μπορούσα να το κάνω και κατευθείαν, αλλά νομίζω έτσι είναι λίγο πιο κομψό. Ωραία, πάμε τώρα λοιπόν παρακάτω. Πάω και υπολογίζω το score του παίκτη 1, καλώντας τη συνάρτηση αυτή με όρισμα το 0, που είναι για τον παίκτη 0. Και αμέσως μετά πηγαίνω και βγάζω μια εκτύπωση και λέω ότι ας πούμε το score, μάλλον το score του παίκτη 1, ότι είναι τόσο. Και να βάλουμε εδώ την παράσταση η οποία αντιστοιχεί στο score το οποίο το υπολογίσαμε. Δηλαδή να βάλουμε αυτό το score 1, εντάξει. Και τέλος αντίστοιχα τώρα αμέσως μετά να πάμε και να βγάλουμε... μας έλεγε κιόλας, συγγνώμη που είμαι λίγο ασυνάρτητος εδώ, αλλά ταυτόχρονα
Προσπαθώ να σκέφτομαι και αυτό δεν είναι πολύ σωστό. Τέλος πάντων, οπότε λοιπόν έβαλα και αυτό. Βγάζει την κάρτα, υπολογίζει το σκορ, τυπώνει το σκορ για τον παίχτη 1 και ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορώ να πάω και να το κάνω και για τον παίχτη 2. Δηλαδή να βάλω print card 1 και αμέσως μετά εδώ να βάλω μια μεταβλητή η οποία είναι σκορ 2 και να υπολογίζει αυτό και να βγάζει και το σκορ του δεύτερου παίχτη. Νομίζω τελειώσαμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάμε και να αναδείξουμε τον νικητή. Συνεπώς, περιπτώσεις εδώ, αν το σκορ 1 είναι μεγαλύτερο από το σκορ 2, τότε θα βγάλουμε μια ότι νίκησε ο παίχτης 1. Αλλιώς, δεύτερη περίπτωση, αν το σκορ 1 είναι μικρότερο από το σκορ 2, τότε θα πάμε και θα τυπώσουμε ότι νίκησε ο παίχτης 2. Και τρίτη και τελευταία περίπτωση είναι αν είναι ίσα μεταξύ τους, οπότε θα ανακηρύξουμε ότι το παιχνίδι ήταν ισόπαλο. Και εδώ τελειώσαμε. Τώρα, μπορείς να του κάνεις και ένα συστηματικό έλεγχο και μπορείς να του κάνεις πάρα πολλές τροποποιήσεις του προγράμματος αυτού. Θέλω να πιστεύω ότι ο βασικός μηχανισμός δεν θα έχει κανένα μπαγκάκι. Αν έχει, θα μου το βρείτε εσείς, θα το γράψουμε στα σχόλια και θα το διορθώσουμε. Έχουμε πλέον συνεννοηθεί. Οπότε, για να το παίξουμε μια φορά το παιχνίδι, βάζω νο-νο-νο και στο τέλος μου βγάζει ότι η ζαριά είναι αυτή και θα το αποθηκεύσω σαν once και αμέσως μετά να κάνω και εδώ νο-νο και αμέσως μετά να το αποθηκεύσω. Δηλαδή τα κάνω ξερά δεδομένα απλώς για να μου βγάλει ένα αποτέλεσμα στο τέλος, καταλαβες. Νο-νο και αμέσως και τα αποθηκεύω στην τύχη. Γιατί τώρα παρατήρησα ότι δεν με ενδιαφέρει και να παίξω το παιχνίδι. Άμα γουστάρω να το παίξω, κάθομαι και το παίζω. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω ότι ο μηχανισμός μου λειτουργεί σωστά. Εντάξει, από εκεί και μετά με την τυχαιότητα δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Νο και νο, να βάλουμε ότι αυτά ήταν τα 5s, νο και νο, επίσης τα 5s για τον άλλο παίχτη, νο και νο, αυτά είναι τα 6s, νο και νο, αυτά είναι τα 6s και εδώ τώρα, α, πολύ ωραία. Έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, οπότε ο player 1, η κάρτα του έχει αυτά εδώ τα αποτελέσματα και το score του είναι 8, ο player 2 έχει αυτά εδώ τα αποτέλεσμα και το score του είναι 24, νίκησε λοιπόν ο παίχτης 2. Προφανώς εδώ πέρα η εκτύπωση επιδέχεται πολύ μεγάλης βελτίωσης. Μπορείς να την κάνεις να είναι πραγματικά πολύ πιο όμορφη. Αυτά λοιπόν σχετικά με το YahG. Νομίζω πως ήταν και το μεγαλύτερο project που έχουμε κάνει ως τώρα σε game και νομίζω ότι ήταν και αρκετά διδακτικό για πολλά πράγματα, κυρίως όμως για την πολυπλοκότητα των βημάτων τα οποία έπρεπε να ακολουθήσουμε σε κάθε γύρο και το πώς τα μεταφράζαμε αυτά σε συγκεκριμένες δομές προγραμματισμού τις οποίες έχουμε μάθει ήδη.